τέλος του ΕΣΟΥ, αν και με καθυστέρηση μεγάλη κατά την άποψή μου, διότι έχουν περάσει 8 μήνες, θα έπρεπε ήδη να έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Συγκροτήθηκε νομίζω με τη συγκροτήθηκε το Νοέμβριο του 2016. Ναι. Ναι. Αποφάσισε ότι είναι 7 οι άδειες πανελλαδικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου που μπορούν να δοθούν. Επομένως, όπως ορθά ακούστηκε προηγουμένως, σήμερα θα βγει η υπουργική απόφαση, η οποία θεωρεί ότι είναι ο αριθμός σωστός. Και στη συνέχεια θα στείλουμε ένα αίτημα προς το ΕΣΥΡΟΥ αναφορικά με την τιμή εκείνης δημοπρασίας. Θέλω να πω ότι όλα θα γίνουν βάσει του νόμου Παπά, και ο οποίος θέλω να θυμίσω, σε όσους το έχουν ξεχάσει, ότι προέβλεπε ότι το ΕΣΥΡΟΥ θα έκανε και το διαγωνισμό και την ανάκληση και την εξέταση των δικαιολογητικών. Νομίζω ότι ο αριθμός 6 είναι πιο ενδεδειγμένος με βάση τη χωρητικότητα του φάσματος. Θέλω να πω ότι το δικό μας 4, οι 4 άδειες που κηρύξαμε, ήταν μόνο γενικού περιεχομένου και ενημερωτικού χαρακτήρα. Δεν είχαμε ανακοινώσει αριθμό για τα θεματικά κανάλια και ορθώς δεν το είχαμε κάνει, διότι εν ώψη του δεύτερου ψηφιακού μερίσματος θα ήταν και λάθος να μοιράσουμε άδειες με την ΟΚΑ. Και το επόμενο πρωί να πούμε συγγνώμη παιδιά, δεν χωράει το φάσμα άλλες άδειες. Έπρεπε λοιπόν να διοδοτήσουμε ένα ασφαλή αριθμό αδειών. Μπορώ να σας φέρω πάρα πολλές δηλώσεις που έχουμε κάνει και πριν το διαγωνισμό τον περσινό και μετά, όπου μιλούσαμε για συγκεκριμένο αριθμό αδειών, το πολύ 6 έως 7 άδειες. Ναι. Αυτό έχουμε πει όλο αυτόν τον καιρό και αυτό είναι καταγεγραμμένο. Να αντιθέσει βέβαια με δηλώσεις και του ίδιου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της κυρίας Γεννηματά και πολλών πρωτοκλασσάτων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, οι οποίοι μιλούσαν για περιόριστο αριθμό καναλιών. Θα έλεγα ότι αυτό είναι μάλλον απεριόριστο θράσος από μέρους τους, διότι πολέμησαν από την αρχή τη διαδικασία της αδειοδότησης, η οποία είναι και συνταγματική υποχρέωση και έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 27 χρόνια. Υπάρχει οδικός χάρτης και για τα ραδιόφωνα, για τις ραδιοφωνικές συχνότητες. Είναι ένα άλλο νομοσχέδιο το οποίο ελπίζουμε ότι θα είναι τέλος Ιουλίου στη Βουλή, το οποίο θα προβλέπει την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών και αυτή τη στιγμή δουλεύουμε πάνω στο χάρτη συχνοτήτων που είναι απαραίτητος για να συνοδεύσει την διαγωνιστική διαδικασία για το ραδιόφωνο. Στα πλαίσια μην όθευσης του ανταγωνισμού, ο διαγωνισμός πρέπει να είναι ανοιχτός και όλοι πρέπει να συμμετάσχουν επί ίσης όρης. Δηλαδή, θέματα μοριοδότησης είναι πάρα πολύ, είναι ανέφικτο πλέον να εφαρμοστούν. Αυτό βέβαια ορίζεται και από το γεγονός ότι στα ΜΜΕ βρίσκονται και στην εργαλειοθήκη του ΩΣΑ. Θα είναι τα ίδια τα κριτήρια για όλους. Από εκεί και πέρα θα σκεφτούμε τι άλλο χρειάζεται, π.χ. με το φάσμα το οποίο διατηρεί στην ευχέρειά της η ραδιοφωνία της ΕΡΤ, η ραδιοφωνική σταθμή της ΕΡΤ. Και βέβαια υπάρχει μια πρόβλεψη και πολύ μεγάλη πούληση να προχωρήσουμε σταδιακά με ένα καθεστώς έτσι ομαλής μετάβασης 3 ετών στο ψηφιακό ραδιόφωνο. Και έχουμε τον άλλο παραλογισμό και έχουν δοθεί περισσότερες, ας το πούμε έτσι, προσωρινές άδειες. Δεν ξέρω τι νομικό υβρίδιο είναι αυτό, τι νομικό σουρεαλισμός επικρατεί και στο ραδιόφωνο. Έχουμε περισσότερα πάντως ραδιόφωνα από όσα επιτρέπει το φάσμα.